Σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε με τον κύριο Δημήτρη Φαραντούρη στα γραφεία εδώ στην Λεωφόρο Μεσογείων για να συζητήσουμε λίγο τα θέματα που αφορούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τα θέματα της αγοράς, πώς πέρασε το προηγούμενο διάστημα που ήταν πρωτόγνωρο για όλους μας, αλλά και πώς βλέπει το μέλλον. Κύριε Φαραντούρη, καταρχάς ευχαριστώ που μας έχετε καλέσει εδώ και για το χρόνο σας και να ξεκινήσουμε λίγο με μια ιστορική αναδρομή. Πότε ξεκινήσατε και πόσα χρόνια έχετε στον κλάδο? Καλημέρα καταρχήν. Η χαρά είναι όλη δική μου, διότι η σχέση μας είναι και σημειολογική. Έχουν συμβεί στη διάρκεια αυτών των 31 ετών, από το 1989, πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με εσάς και με τον Βαγγέλη τον Σπύρου, αυτόν τον αϊθαλή παίκτη της ασφαλιστικής αγοράς επί τόσα χρόνια. Το παράξενο στην υπόθεση είναι ότι το 1988, ένα χρόνο πριν μπω στην ασφαλιστική αγορά, έσκησα φύλλα από το ασφαλιστικό ναι, τα μελετούσα. Τότε που έγραφε και ο Νίκος όσο φορνάς τις εμπειρίες του που είναι σήμερα επικεφαλής στο ΕΙΑΣ και διάφοροι τότε της αγοράς, πώς πουλάμε, πώς μιλάμε στο τηλέφωνο και όλα αυτά τα οποία με εκστασίαζαν χωρίς να είμαι στο χώρο καν. Δηλαδή δεν ήμουν καν ασφαλιστικός σύμβουλος. Και στη συνέχεια το 89 ξεκίνησα δειλά-δειλά σαν τέταρτη δουλειά στην ΑΖΕΦ Κόσμος, σαν part-time μια συνεργασία. Έγινε η τρίτη μου δουλειά, έγινε η δεύτερη μου δουλειά, έγινε η πρώτη μου δουλειά και το 90 έκανα το πρώτο μου agency στην ΑΖΕΦ Κόσμος, στο Ζωγράφο. Ήταν η εποχή που ήταν στην ΑΖΕΦ Κόσμος ο Δημήτρης ο Καρατζάς, ο Δημήτρης ο Μπάτρης και ο Νίκος ο Απαντρέου. Και με τον Δημήτρη τον Καρατζά φτιάξαμε τότε το γραφείο στο Ζωγράφο, φτιάχνοντας μέσα στον Αύγουστο 25 συνεργάτες. Κάτι που ήταν πρωτοφανής για την εποχή και μάλλον φάνηκε ότι κάτι πήγαινε καλά στη στρατολόγηση της ανάπτυξης νέων ανθρώπων. Το 1994 μου έγινε μια πρόταση από την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία της αγοράς, τον κύριο Κοντομινά, την Inter American. Το θεώρησα πολύ μεγάλη τιμή. Ήταν και η εποχή η οποία θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην ΑΖΕΦ Κόσμος. Απόδειξη μετά συγχωνέθηκε μια άλλη εταιρεία το επόμενο χρόνο. Και ξεκινήσαμε με 8 άτομα στην ουσία στην Inter American, βρισκόμενοι το 2014 με 120 άτομα. Ήταν ένα όνειρο ζωής, μπορώ να πω, διότι έζησα με τον πρωτεργάτη της ασφαλιστικής αγοράς, τον κύριο Κοντομινά, πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλές ωραίες στιγμές, οι οποίες μπορώ να πω ότι μας κάνουν και κακό πολλές φορές, διότι όταν έχεις ζήσει σπουδαία πράγματα, άμεσα αποφάσεις, γρήγορες και μεγαλεπίβολα σχέδια, όταν ξαφνικά πας και μπαίνεις και περιορίζεις σε πολλά πράγματα, μάλλον μπορεί να γίνεις και γραφικός. Δηλαδή μπορεί να έρθει και μπούμεραγκ αυτό. Το 2014 πήρα μια απόφαση να κάνω κάτι μεγαλύτερο και πιο προσωπικό. Θεωρώ ότι είναι μια μετεξέλιξη της όλης κατάστασης. Έχω αποκτήσει όλη αυτή την εμπειρία από την Inter American, το agency, και μια διεθνή εμπειρία από πολλά ταξίδια στο εξωτερικό με την ΓΑΜΑ, με το MDRT, με τη Λίμερα και άλλους. Και φτιάξαμε το Σεπτέμβριο 2014, πριν 5 χρόνια, αυτά τα γραφεία, στον Πύργο Αθηνών αρχικά και τώρα εδώ και 2 χρόνια εδώ στη Μεσογείο, ένα broker agency, στην ουσία μόλις αρχές του agency, απλά συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικής αγοράς. Κατά το οποίο σημαίνει ότι δίνουμε λύσεις ανάλογα τις ανάγκες των πελατών ουσιαστικά. Εκ των πραγμάτων γνωρίζουμε όλοι ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να έχει τις καλύτερες λύσεις σε όλα τα προϊόντα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τεχνικά αυτό ήταν μια σωστή απόφαση. Ξαναγίναμε αρκετή σε πλήθος, είμαστε σήμερα 80 άτομα. Το σημαντικό είναι τα 75 είναι in-house, όπως θα δείτε και στον χώρο δουλειάς μας. Έχουμε χώρο να στεγάσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους προσφέρουμε όλα αυτά τα οποία θέλουν, πέρα από τη γνώση, υποστήριξη και όλα τα υπόλοιπα. Πριν προχωρήσω σε ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω, θέλω να μου κάνετε και μία σύγκριση, μιας και κάνουμε αυτή την ιστορική αναδρομή, του πώς ήταν τότε, τι έχει αλλάξει σήμερα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τι εντοπίζετε. Υπάρχει ένας παρουσιαστής στο εξωτερικό που κάνει τον άλλο να κλαίει. Δεν πιστεύω να μου κάνεις κάτι τέτοιο. Πραγματικά είναι συγκινητική η εποχή αυτή η οποία έζησα εγώ. Ξαναλέω, είναι διαφορετικά να μιλάς με τον επιχειρηματία, τον πρόεδρο διευθύνων σύμβουλων μιας εταιρείας και να του λες: θέλω, έχω αυτά σχέδια, έχω αυτά όνειρα, θέλω να χτίσω το σπίτι μου, και να σου λέει: Δημήτρη μου, εγώ είμαι εδώ, μη σε νοιάζει τίποτα. Και είναι διαφορετική εποχή σήμερα, η οποία τα πράγματα έχουν γίνει πιο τεχνικά. Τεχνικό σημαίνει ότι σήμερα, ενώ τις εποχές που έζησα εγώ, ας πούμε, οι εταιρείες είχαν χαμηλότερες ρευστότητες, κερδοφορίες ή οτιδήποτε άλλο από τη σημερινή εποχή, δεδομένου ότι τα ασφάλιστρα αποδίδονταν μετά από καιρό, ξέρετε, 6 μήνες κλπ. Σήμερα, πολλά είναι της μετρητής, οι εταιρείες είναι πολύ πιο φιδωλές
στις οποιοδήποτε κινήσεις από ό,τι ήταν τότε. Στα ταξίδια τους, εγώ θυμάμαι, έχω μεγαλώσει, ας πούμε, την οικογένειά μου με ταξίδι Ελλάδος. Δεν διανοούμασταν να μην πάμε όλη η οικογένεια στο ταξίδι στην Αμερικάν. Μεγάλη ευτυχία, οι συνεργάτες μας, γνωριμίες, συναδέλφους, αυτά, φωτογραφίες, τα πάντα. Δεν υπήρχε να μην πάμε στην Κάμα. Κάθε χρόνο να είμαστε παρόντες στο εξωτερικό και να είμαστε στη Μέκα των ασφαλιών, στην Αγγλία, παντού. Θυμάμαι δηλαδή πάρα πολλές ωραίες στιγμές, συνέδρια, γνώσεις. Η σημερινή εποχή είναι διαφορετικό. Όλα έχουν γίνει λιγάκι πιο προσεκτικά, το οποίο βέβαια τεχνικά μπορεί να είναι σωστό, αλλά για το όνειρο και το όραμα κάποιου είναι, του βάζει κάποια περιθώρια, μπορεί να πω. Στο κομμάτι των πωλήσεων δηλαδή και της ανάπτυξης εννοείται. Προφανώς, ναι, προφανώς. Έχετε λοιπόν δημιουργήσει σήμερα, εδώ και 5 χρόνια, είπατε, ένα γραφείο με το οποίο υποστηρίζετε συνεργάτες, 80 τον αριθμό αυτή τη στιγμή. Τι είναι αυτό που τους δίνετε, ποια είναι τα εργαλεία και η υποστήριξη, ώστε να συνεργάζονται μαζί σας και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνει ένας πολιτής, ένας σύμβουλος ασφαλιών σήμερα. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα το οποίο τους δίνω και το οποίο τους δίνω χωρίς να το μετράω, και είναι κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να το δει κάποιος εκ των υστέρων, είναι η αγάπη και το όραμα και η ευτυχισμένη στιγμή που ζούμε όταν κάποιος πρωταγωνιστής. Να εξηγήσω τι εννοώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει σήμερα κάποιος ο οποίος είναι στις πωλήσεις είναι η ανασφάλεια για το αύριο. Δηλαδή, η εξασφάλιση του χαρτοφυλακίου του, μήπως κάποιος του βάλει κάποιες τριγλοποδιές, μήπως κάποιος δεν θέλει την ανάπτυξή του, μήπως κάποιος συμβαίνει οτιδήποτε. Σε μένα εδώ δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία κάποιος στα 31 αυτά χρόνια να μην με δει στην πρόοδό του πιο ευτυχισμένο και από τη γυναίκα του και από τα παιδιά του. Δηλαδή, εγώ λατρεύω τον ασφαλιστή. Οι περισσότεροι είναι γέννημα θρέμα παιδιά δικά μου. Έχουμε από το πιστοποιητικό Α ή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μέχρι το να πρωταγωνιστήσει πρώτος. Στην εταιρεία που ήμουνα είχαν βραβευτεί επί πολλά χρόνια οι πρώτοι σε όλους τους κλάδους και ήταν παιδιά τα οποία έχουν βγει από μένα και γράψαν ιστορία και κάποιοι έχουν μείνει πίσω και σήμερα ακόμα γράφουν ιστορία. Νομίζω ότι επειδή αυτή είναι των παλιών καιρών, αυτή η αγάπη για την ανάπτυξη και την πρώτη συνεργάτη, είναι κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι εύκολο να το βρεις. Θα σου πω ένα απόδειξη ότι εγώ δεν έχω προσωπικά σε προσωπικό χαρτοφυλάκιο που έχουν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια μου ούτε ένα συμβόλαιο. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Εγώ δεν έχω ούτε τα παιδιά μου να έχουν χαρτοφυλάκια, ούτε μένα, ούτε κανέναν. Ό,τι παλατολόγιο υπάρχει, πάει σε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν εμπιστευτεί τις τύχες τους σε μένα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκει εύκολα κάποιος στην αγορά. Και για μένα ο στόχος μου είναι να κάνω όσο δυνατόν περισσότερο και καλύτερους ασφαλιστικούς σύμβουλους, πράκτορες, να εξελιχθούν σε πλήρη ελευθερία, πλήρη ελεύθερο περιβάλλον. Όποιος θέλει μπορεί να φύγει οποιοδήποτε ώρα και στιγμή και να ζούμε μαζί αυτό που λέγεται το όνειρο της μεγάλης μονάδος. Αυτό ήταν εξ αρχής το σκεπτικό μου. Είπατε λοιπόν για στρατολόγηση. Αλήθεια, μπαίνουν νέοι άνθρωποι σήμερα στον χώρο και τι έχει να κερδίσει ένας νέος άνθρωπος αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα? Εντάξει, αυτό το οποίο δεν μπορεί να συμβεί είναι κάποιος ακίνητος ή ξέρω εγώ να περιμένει από το Facebook να του φέρει συνεργάτες. Η στρατολόγηση είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση. Είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει στο πρόσωπό σου να δει κάποιος την εμπιστοσύνη, να του απαντήσει το γιατί να έρθει μαζί σου, να δει τον εαυτό του μετά από 2 χρόνια επιτυχημένο, να του εξασφαλίσει κάποια πράγματα. Άλλο μπορεί να θέλει πελατολόγιο, άλλο μια οικονομική στήριξη, άλλο μπορεί να θέλει ένα χώρο δουλειά, οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλει, όλα μαζί. Και βέβαια, επειδή δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλου, σε αυτού που αρέσουμε θα έρθουν μαζί μα να δουλέψουμε. Τι καλύτερε στρατολογίε, όσο φανεί παράξενο, ξεκινώντα από τον Αύγουστο του 89 που έκανα το, που ξεκίνησα, και τον Αύγουστο του 90 που έκανα το agency. Τις έχω κάνει τους μήνες γιατί λέω ότι οι επιτυχημένοι κάνουν αυτά που οι άλλοι αποφεύγουν. Δηλαδή, εγώ τους μήνες που ο κόσμος δεν ασχολείται με το κομμάτι αυτό, είμαι από πάνω και φέρνω κόσμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν βάλει 5 νέους συνεργάτες μέσα στον Αύγουστο. Θεωρώ ότι μια δουλειά είναι σαν τους πελάτες. Δηλαδή, όσο το κυνηγάς, τόσο βρίσκεις κόσμο. Σήμερα δε πολύ πιο εύκολα. Και να εξηγήσω γιατί. Το 95 στρατολογούσα και έλεγα σε κάποιον ότι θα βγάλει 1000 ευρώ, δεν τον ενδιαφέρει γιατί θα παίρνει 1500. Από οποιαδήποτε δουλειά. Σήμερα με ένα βασικό μισθό στα 550 ευρώ, που θεωρώ ότι αν το πας σε μια παραγωγή δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο είναι φιλικά, δηλαδή είναι κοντινά, μπορείς να φέρεις πάρα πολύ αξιόλογο κοντά σου, κόσμο, και να τον οδηγήσεις σε αυτό που είναι η δουλειά μας, που είναι το απεριόριστο εισόδημα.
Το μυστικό της δουλειάς μας είναι η ελευθερία κινήσεων και το απεριόριστο εισόδημα. Κάτι το οποίο δεν θέλει να το καταλάβει ο κόσμος και πολλές φορές και οι εταιρείες. Διότι αν δεν ήθελε ελευθερία κινήσεων, θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλη δουλειά, όχι αυτή. Και να το καταλάβουν και οι managers, ο οποίος του λέει του άλλου πού πήγες, τι έκανες, πώς, τι, γιατί και διότι αυτό. Ο άλλος πρέπει να μπει στα παπούτσια του και να πει: εγώ τι κάνω εδώ πέρα, είμαι ελεύθερος και θέλω να βγάλω τα χρήματα που θέλω, να πάω τα παιδιά μου σε καλύτερο σχολείο, σε καλύτερο σπίτι και να έχουν επίπεδο ζωής καλύτερο. Αυτό καμιά φορά παρεξηγείται το είναι ελεύθερος κινήσεων και πολλοί νομίζουν ότι είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι και εκεί είναι ένα σημείο πληγής για την αγορά μας, διότι αυτό που λέμε στο ο σεβασμός και μάλιστα η αγγλική λέξη το εκφράζει καλύτερα, το respect που σημαίνει σέβομαι και αναγνωρίζω, είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις πάντα. Δηλαδή λέμε ότι ο σεβασμός αποκτιέται κτλ. Αλλά δεν το βρίσκεις πάντα. Δηλαδή έχω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν έχουμε ανταλλάξει μια στραβή ματιά μεταξύ μας. Και οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν το μέγιστο από μένα και εγώ δίνω το μέγιστο προς αυτούς. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να τους δώσει τον ουρανό με τη γη, δεν θα καταλάβουν τίποτα. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι στον αφρό. Αυτά όμως συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν σε μένα, συμβαίνουν νομίζω σε όλο τον κόσμο. Αντιθέτως, όσο περισσότερο ανοίγεσαι, δηλαδή άμα στρατολογείς 3 ανθρώπους, θα σου συμβεί πανιότερα άμα στρατολογείς 50. Προφανώς κάποτε λέγανε πολλοί, ξέρεις, λες στρατολογείς πολλούς. Όχι, λέω. Στρατολογώ πολλούς και διαλέγω τους περισσότερους. Από το να έχω έναν ή κανέναν, ας πούμε. Και διαλέξεις περισσότερους. Έτσι γίνεται μόνο μια μεγάλη ανάπτυξη στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Κορονοϊός. Είναι μια κατάσταση που έχει μπει στη ζωή μας. Ήδη το πρώτο εξάμηνο το έχουμε διανύσει, του 2020, ζώντας σε μια τέτοια καινούρια πραγματικότητα. Και θα ήθελα αρχικά να μου πείτε πώς τη βιώσατε εσείς στη δουλειά σας και πώς σας επηρέασε και πώς λειτουργείτε σήμερα. Κοιτάξτε, καταρχήν μιλάμε για ένα θέμα το οποίο, όπως βλέπεις, εγώ λογόγω είμαι σε ευπαθείς ομάδες και να θέλω να τα αρνηθώ, δεν μπορώ να το κρύψω. Από την άλλη, έχω μια επιχείρηση, η οποία αυτό που έκανα, κάθισα στο γραφείο εδώ, κράτησα και ένα διοικητικό στέλεχος και οι περισσότεροι κάναμε μέσω Zoom συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις, βάλαμε κάμερα στο γραφείο μας. Το σημαντικότερο και η ευτυχία της ασφαλιστικής αγοράς ήταν η εξής, ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν φτιάξει ηλεκτρονικές πλατφόρμες και μπορούν να υποστηρίξουν την απομακρυμένη. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή μπορεί στο τάμπλετ σου να μπει και να εκδώσει συμβόλαιο, είχαν ήδη, χωρίς να ξέρουν για θέμα κορονοϊού, την υποστήριξη να λειτουργήσουν. Δηλαδή, σήμερα, εγώ, όταν μπορώ και πληκτρολογώ στο κομπιούτερ μου ή στο κινητό μου τα στοιχεία ενός πελάτη και μου κάνει ηλεκτρονική υπογραφή από το σπίτι του, νομίζω ότι αν θέλει κάποιο να δουλέψει, δουλεύει. Δηλαδή, δεν του κόψει τίποτα. Απλά σε πάει, σου κάνει μια γρήγορη αναβάθμιση στη δουλειά σου και αν δεν ήσουν καλά τεχνικά καταρτισμένος και προετοιμασμένος, ίσως σε δυσκολέψει. Αλλά νομίζω ότι έχει φροντίσει η εξέλιξη και η ασφαλιστική αγορά οι περισσότεροι να είναι σε καλό σημείο μηχανογραφικά. Τώρα, κάποιοι συνεργάτες που δεν θέλουν να ακολουθήσουν, δεν μπορούν να ακολουθήσουν, προφανώς θα μείνουν πιο πίσω και ίσως βρεθούν και εκτός επαγγέλματος. Αλλά γενικώς νομίζω ότι είμαστε για αυτούς που θέλουν να δουλέψουν και δεν ψάχνουν δικαιολογίες, είμαστε σε καλό επίπεδο. Προσωπικά ήμουν παρόν και είμαι φέτος, δεν πήγαμε διακοπές καθόλου, διότι κατά ψέματα, άμα σε μια κρίσιμη κατάσταση δεν είσαι απόλυτα παρόν, το μόνο που είσαι να κάνεις είναι να χειροτερέψεις. Αυτό λοιπόν από θέμα λειτουργίας το καταλαβαίνω. Από θέμα πελατών, πώς λειτουργήσε, δηλαδή υπήρχαν νέες δουλειές, οι πελάτες πώς το αντιμετωπίσαν όλο αυτό? Κοιτάξτε, εκεί που δεν είχαμε μείωση ήταν στις γενικές ασφάλειες, που πάρα πολλές είναι υποχρεωτικές και ήταν και πιο εύκολο πρακτικά να γίνουν. Στις προσωπικές ασφαλίσεις, οι παραδοσιακοί συνεργάτες που κάνουν τις παραγωγές δεν κάναν καμία κοιλιά. Κάποιοι συνεργάτες οι οποίοι ήταν και δεν ήταν, αυτές τους αποτελείωσε η όλη κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι από εδώ και στο εξής είναι μια άλλη εποχή και πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι σε άλλα δεδομένα. Π.χ. χθες κάναμε την πρώτη μας συνάντηση, αναδεκάδες, με μάσκα του ομιλητής, απόμακρη 2 μέτρα ο καθένας. Τηρούμε τα πρωτόκολλα όσο στο μέτρο που μπορούμε. Αν και μπορεί να κατέβει από τα σανσέρ, να σκουμπίσει κάποιο και να κολλήσει. Τουλάχιστον δεν θα έχει γίνει από αμέλεια. Από αμέλεια δική μας. Τώρα θέλω να μου κάνετε μία πρόγνωση για το υπόλοιπο μισό του χρόνου, αλλά πώς βλέπετε από εδώ και πέρα τη ζωή μας και την ασφαλιστική και την προσωπική, αν θέλετε. Κοιτάξτε, υπάρχουν 2 δεδομένα. Υπάρχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είναι σε απόλυτα απομακρυσμένο περιβάλλον για λόγους ασφαλείας και πρωτοκόλλων, δηλαδή οι περισσότεροι είναι από μακριά, παίρνει τηλέφωνο και άλλο είναι απομακρυσμένοι στη λειτουργία κλπ. Και πολύ καλά κάνουν. Υπάρχουν και εμείς, οι οποίοι κακά τα ψέματα πρέπει να είσαι
τις υπάρξεις, περνάς στο Steve Mike, δεν γίνεται. Όσο μπορείς, αν ο πελάτης μπορεί και θέλει και λοιπά, με τη μάσκα πηγαίνεις από κοντά σε αποστάσεις και συζητάς τις προτάσεις σου. Εάν δεν το θες, το κάνεις με Zoom, το κάνεις με Skype ή οτιδήποτε κλπ. Βέβαια, εδώ βοηθάει περισσότερο το εξής, ότι σήμερα, παλαιότερα λες το άλλο, ξέρεις κάτι, κι άμα συμβεί αυτό, κι άμα συμβεί εκείνο. Σήμερα τι άμα συμβεί. Σήμερα σε δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, δεν διανοούμε σήμερα ότι κάποιος άνθρωπος του περιβάλλοντος μου, πελάτης μου κλπ. Δεν έχει συμβόλαιο υγείας. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Ας έχει και με 10.000 απαλλαγή, πρέπει να έχει ένα συμβόλαιο να μπορεί να τα απεξέλθει, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί για μια μέρα, μπορεί να βρεθεί διασωληνωμένος για 2 μήνες, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά και κεφάλαια. Μπορεί να το συμβεί στην Ελλάδα, μπορεί να το συμβεί στο εξωτερικό. Είναι εγκληματικό σήμερα για 500 ευρώ το χρόνο, 300, 600, να μην έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας. Τώρα, αν θα κάνει και σοβαρό ασθενειών και θανάτου, εκεί μιλάμε στον πελάτη και όχι στον αγοραστή. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους, όπως και με τους συνεργάτες μου, εγώ δεν έχω συνεργάτες οι οποίοι να πουλάει μόνο αυτοκίνητο, μόνο σπίτι, μόνο υγεία. Πιάνω τον Κωνσταντίνο και του λέω: εδώ θα κάνουμε τα πάντα σε επίπεδο financial planning ή still financial planning. Βλέπουμε όλες τις ανάγκες, έτσι κι αλλιώς υπάρχει το έντυπο αναγκών που δίνουμε και βλέπουμε τα πάντα. Και προτείνουμε σταδιακά στον πελάτη μέσα σε ένα εξάμεινο να μπορεί να έχει πάρει περισσότερα από 3 προϊόντα, που είναι το κρίσιμο σημείο για να μείνει κάποιος μαζί μας. Διότι δεν έχει ένα αυτοκίνητο, κάθε εξάμεινο θα ρωτάει που είναι το φτηνότερο. Και αυτό μπορεί να το δώσουμε, αλλά μπορεί να βρεθεί κι άλλο. Αν έχει 3 προϊόντα. Έχει κουμπώσει, όπως λένε και οι διεθνείς στατιστικές, μαζί μας στο κομμάτι αυτό. Ασφαλιστική παιδεία. Από όταν ξεκινήσατε στο χώρο αυτό, τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι, και ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέλει να καλύψει περισσότερο σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής? Στο θέμα της ασφαλιστικής παιδείας έχουμε μια εξής διαφορετικότητα. Θεωρώ ότι η δουλειά μας θέλει γνώση. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν θέλει τόση γνώση όσο πάνω να επιδείξουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές πιστοποιήσεις, πάρα πολλά πιστοποιητικά, πάρα πολλά πράγματα που δεν υπάρχουν σε κανένα επάγγελμα, για κάτι το οποίο είναι μια διαμεσολάβηση, η οποία αυτή τη στιγμή σε άλλου είδους διαμεσολαβείς δεν ισχύουν. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μια γνώση για να ασφαλίσει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, υγεία κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πυρηνική φυσική, όπως πάντα να δείξουμε. Δηλαδή, θέλει μεν διάβασμα, αλλά μιλάμε για απλά δεδομένα. Η δουλειά μας δεν αναβαθμίζεται με το να κάνουμε δύσκολες διαδικασίες. Η δουλειά μας αναβαθμίζεται με το επίπεδο προσωπικότητας που έχει κάποιος, με τη σοβαρότητα που κάνει τη δουλειά του, με τους τρόπους που την αναπτύσσει, με τέτοια πράγματα. Δεν αναπτύσσεται με το να βάλω 47 πιστοποιήσεις παραπάνω, απλά για να τρέχει ο σύμβουλος και να πει ότι κοίταξε να δεις, ας πάω να κάνω κάτι άλλο, διότι εδώ πέρα δεν θα γιάσω ποτέ. Θα κάνω, δηλαδή, θα είμαι στα θρανία μέχρι τα 100 μου. Θεωρώ λοιπόν ότι στο θέμα της, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Παράδειγμα, κάνω να πω ένα απλό παράδειγμα. Για να πάρεις το πιστοποιητικό ΔΕΛΤΑ που είναι για τις επενδύσεις, θέλει 9 στους 10, στα 10. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπερβολή. Δηλαδή, 9 στα 10 είναι κάτι το οποίο άλλος πρέπει να είναι ειδικό σε επενδύσεις. Για ποιο λόγο? Για να πουλήσει ένα προϊόν Unity Link ή για να πουλήσει ένα προϊόν που δίνει 50 ευρώ το μήνα ο άλλος στην άκρη? Ανοίγει τα αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχει πιστοποιητικό Ε που πράγματι μπαίνει σε πιο βαθιά νερά, το καταλαβαίνω. Γενικώς, νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο προς τα πάνω. Απόδειξε ότι από ό,τι διάβασα θα καταργηθεί η πιστοποίηση Γ. Θα υπάρχει μόνο τομέας Α και Β. Δηλαδή, γιατί κάπου ήταν και πάρα πολλά τα θέματα. Από την άλλη, κάποια φίλτρα που μπήκανε πριν από 5-6 χρόνια που έπρεπε να δώσει εξετάσεις για να πάει στην άδεια, αποβάλανε κόσμο ο οποίος ήταν τυχάρπαστος. Δηλαδή, παλιά μπορούσε με ένα αφημί κάποιος να μπει οποιοδήποτε και να κάνει οτιδήποτε. Να πληγώσει όλη την αγορά, πελάτες, ιστορίες, απόδειξη πράγματα που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και τα βιώσαμε όλοι μας, και να μην δώσει λόγο σε κανένα. Σήμερα, αν μη τι άλλο, πρέπει κάποιος να διαβάσει, να είναι συνειδητοποιημένος, να πάρει 2 χαρτιά, να δώσει 2 πιστοποιητικά. Μπορεί σήμερα με τη δουλειά που έχει κάνει το επιμελητήριο να μπει κάποιος και να δει με τα αφημί του αν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Αυτό το οποίο όμως εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι δεν μπορεί να δει με ποιες εταιρείες συνεργάζεται. Δηλαδή, δεν μπορεί εγώ να δουλεύω με ένα συνεργάτη και αυτός ο συνεργάτης να είμαι στο agency π.χ. και να μην ξέρω αν δουλεύει με 10 πρακτορία ή όχι. Πρέπει να το γνωρίζω. Δηλαδή, πρέπει να παίζουμε ανοιχτά χαρτιά. Δηλαδή, εγώ φανταστείτε να μιλάμε, εμείς να κάνουμε τη συνέντευξη αυτή και εσείς να είστε από ένα άλλο ασφαλιστικό περιοδικό. Και εγώ να λέω και να λέω και για το άλλο περιοδικό και να μην ξέρει, εγώ δεν είμαι από το Naked τον Next Deal, είμαι από το Insure, είμαι από εκεί, από κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, σήμερα έχει γεμίσει ο τόπος ανθρώπους του agency οι οποίοι δουλεύουν με πρακτορία, ανθρώπους με πρακτορία που δουλεύουν σε 5 πρακτορία κλπ.
επιτέλους ας μπει μια σειρά στα πράγματα. Κύριε, έχω επιλέξει με τον Φαραντούρη μας. Δεν τον έχω επιλέξει. Καλώς τον έχω επιλέξει. Κάνει τη δουλειά σου να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δηλαδή, δεν μπορεί να κρυβόμαστε το ένα πίσω από τον άλλο στο κομμάτι αυτό και μάλιστα πολλές φορές αυτό να γίνεται και να φαίνεται και σε μια εταιρεία. Δηλαδή, να έχει άλλους δύο κωδικούς, να έχει πρέπει να ξεκαθάρει τα πράγματα. Έχει ταμπέλα, έχει κάρτα, έχει ταυτότητα, έχει επαγγελματική ταυτότητα. Αυτό είναι. Από πλευράς λοιπόν καταναλωτών, πώς έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, είναι πιο συνειδητοποιημένοι, τι προτιμούν. Οι καταναλωτές, ένα 80% έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πηγαίνει και πληρώνει με κωδικό πληρωμή στην τράπεζα όπως πρέπει, διαβάζει το συμβόλαιο, το έχει μαζί του, ρίχνει μια ματιά, κάνει χρήση, γιατί και αυτό είναι μια δοκιμή, ένα check-up ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένα 20% που λέει: Κωνσταντίνε, μου ό,τι πεις εσύ, πάρε και τα ασφάλιστρα, βάλ' τα όποτε θες και τα λοιπά, και αυτό δεν γιατρεύεται και είναι ακόμα. Αλλά είναι πολύ λιγότερο από όταν είναι παλιότερα. Λέει, σήμερα ο πελάτης, όπως κάνει σε όλες τις υποχρεώσεις, το κάνει και με τα ασφαλιστικά. Είναι συνεπής στην ημερομηνία οφειλής, αλλιώς δεν έχει κάλυψη. Ειδικά με το αυτοκίνητο έχει και συνέπειες αν το αφήσει ανασφάλιστο. Θεωρώ ότι έχουμε γιατρέψει σαν αγορά πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε στο τέλειο. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Μιλάτε με πολλούς συναδέλφους σας στο εξωτερικό, σε Ευρώπη, Αμερική, όπως είπατε και στην αρχή. Τι είναι αυτό που βλέπετε να υπάρχει διαφορετικό και αν θέλετε θα μπορούσε να αλλάξει και στη δικιά μας αγορά ώστε να έρθει μια περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό με αυτό που διαφορά που είναι στα Αθήνα, εγώ με τη σχολή, ας πούμε, Χάρι Χούπης, Φιλ Ρίτσαρντς, Σίντι Κρόφορντ, αυτούς τους ζέσαι από κοντά και όταν ο Σίντι Κρόφορντ έλεγε ότι ξέρεις κάτι. Ο μάνατζερ πρέπει να πληρώνει τα 5 πρώτα χρόνια μόνο του ασφαλιστή με σκοπό να κάνει καινούριου κλπ. Αν το πει αυτό στην Ελλάδα, θα την αχτεί το σύμπαν στον αέρα, α πούμε, τι είναι αυτά που λες. Ή όταν έλεγε, α πούμε, θες να κάνει ένα μεγάλο agency, να βάζει ένα ασφαλιστή τη χρονιά. Αν θα κάνει ένα μεγάλο agency, θα βάζει ένα μάνατζερ τη χρονιά. Πήγαμε στα γραφεία του Χάρι Χούμπη, ο οποίο είχε πανεπιστήμιο ασφαλιστικό. Είναι μια άλλη δουλειά. Αυτό που κάνει διαφορά ποια είναι. Ο ασφαλιστικό σύμβουλο είναι μια επιχείρηση. Όταν λέει μια επιχείρηση. Η οποία αναλαμβάνει ή όχι τα έξοδά του, αναλαμβάνει ένα σε ένα σύστημα, είτε λέγεται έτσι, είτε πρακτοριακό, οτιδήποτε, είναι ξεκάθαρο, έχει την έδρα του, έχει τι συνεργασίε, τι συνέργειέ του κτλ. Και όλα αυτά γίνονται με πλήρη διαφάνεια. Και λες ότι μια εταιρεία συνεργάζεται και λέει ότι από αυτόν παίρνω αυτόν και δίνω αυτό. Από αυτόν παίρνω εκείνο, δίνω εκείνο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Οι ρόλοι και είναι πολύ πιο αυστηρή αγορά. Δηλαδή εκεί πέρα δεν υπάρχει βάζω υπογραφή αντί για τον πελάτη. Ούτε δεν του έδωσα το προϊόν το οποίο χρειάζεται, τηρούν τους φακέλους σαν απελάτη κτλ. Έχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι διαφορετικές. Βέβαια και αυτοί, επειδή ζήσαμε, έχουν περάσει σημεία κρίσης, έχουν περάσει σημεία αμφισβήτηση του επαγγέλματος, έχουν περάσει. Άσχετα να λέμε η Αμερική κτλ., δεν ενδιαφέρει σε πάρα πολύ, γιατί πλέον στην παγκοσμιοποίηση έχουν έρθει πολύ κοντά. Δεν έχουμε δηλαδή 20 χρόνια διαφορά που έχουμε, έχουμε 4 χρόνια, έχουμε 5 χρόνια. Σίγουρα θα έχετε ακούσει την ερώτηση από πελάτες. Ναι, θέλω να ασφαλιστώ, αλλά ποια είναι η καλύτερη εταιρεία. Τι απαντάτε σε αυτό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι προσωπική υπόθεση, γιατί τότε με το σκεπτικό αυτό ο καθένας θα έλεγε ό,τι θέλει. Για μένα η καλύτερη εταιρεία είναι αυτή η οποία καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη, γιατί κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες, στον κλάδο που θέλει ο πελάτης. Καμία εταιρεία δεν είναι σε όλους τους κλάδους super trooper. Και στην αποζημίωση είναι παρούσα. Είναι αυτή η οποία σέβεται τον συνεργάτη και τον πελάτη. Εδώ βέβαια υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, διότι συναντάμε το φαινόμενο σε μένα μια εταιρεία να είναι πολύ δύσκολη και δύσπιστη, ας πούμε, και σε κάποιον άλλο να είναι ό,τι θέλει ο Κωνσταντίνος π.χ. Αυτό είναι όπως όλες τις επιχειρήσεις, νομίζω, συμβαίνει κάτι. Το καλό είναι σήμερα ότι έχουμε μια γκάμα επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιρεών, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ αξιόπιστες, κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Και το πλήθος των συνεργατών στην αγορά συνεργάζονται μαζί τους. Δεν θέλω να κατονομάσω ποιες είναι αυτές, τις γνωρίζουμε τις περισσότερες. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που έχουν αποφασίσει να κάνουν σοβαρή και σωστή δουλειά, νομίζω μπορούν να το καταφέρουν. Είναι θέμα απόφασης κυρίως και θέμα στόχου του επικεφαλής. Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή την ωραία συζήτηση, έχετε κάποιο θετικό μήνυμα να μας δώσετε για την επόμενη μέρα? Εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξος, δεν θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη στιγμή, δεν είμαι αισιόδοξος. Και μάλιστα είμαι υπεραισιόδοξος. Καμιά φορά λέω σε νέους συνεργάτες: Δεν θέλω να σου κάνω overselling την καριέρα και θα σε στρατολογήσω σε δευτερόλεπτα. Προσπαθώ να στα λέω τα πράγματα πιο δύσκολα για να μην αισθάνομαι ότι σου πήρα τα μυαλά και ξεκίνησες μαζί μου. Θεωρώ ότι το επάγγελμα αυτό της διαμεσολάβησης είναι ένα επάγγελμα ουσίας. Καμία πλατφόρμα ή κανένας αυτοματισμός δεν θα το υποκαταστήσει. Και αυτό γιατί, διότι εγώ όταν θέλω να έρθω κοντά σου να σου πω τι θέμα υγείας έχω,
τι μπορεί να προκύψει και τι μου έχει συμβεί και τι κάλυψε θέλω να μου δώσεις και να σου μιλήσω για μένα, πρέπει να έχουν προσωπική σχέση. Εδώ δεν είναι ίντερνετ, πήρα ένα παπούτσι, λάθος νούμερο 46, τελικά δεν ήταν 47, το στείλα πίσω, το ξαναπήρα, δεν ήταν δερμάτων, ήταν δερματίνη ή οτιδήποτε. Μιλάμε για μια προσωπική σχέση, μιλάμε ότι αυτό που θα μου εμπιστευτείς θα σε ακολουθεί τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια της ζωής σου, που εγώ μπορεί να μην υπάρχω, άρα πρέπει να είναι σωστό, διότι εσύ μπορεί να βαρύνεις, μπορεί να αρρωστήσεις και μπορεί να μην μπορεί να ανταλλάξει το πρόγραμμα υγείας. Δεν είναι περίοδος για πειράματα. Απόδειξη σήμερα ότι ο πελάτης ρωτάει πριν έρθει μαζί μου, γουγκλάρει, μπαίνει στο site μας, βλέπει ποιοι είμαστε, βλέπει διάφορα πράγματα. Πολλές φορές μπαίνει και στην αγορά να δει και τι άλλο κάνεις. Δηλαδή, αν έχεις δραστηριότητες, αν έχεις κοινωνική παροχή. Εμείς την εποχή που ήταν λίγο πιο παχές οι αγελάδες, κάνουμε μια κοινωνική παροχή. Τώρα, ας πούμε, προετοιμάζουμε, θέλουμε να προετοιμάσουμε να δίνουμε μια υποτροφία σε ένα παιδί που δεν έχει δυνατότητα να σπουδάσει, σε ένα πανεπιστήμιο. Μια βατή περιοχή τέλος πάντων και στα έπειτα τα δικά μας. Το προετοιμάζουμε και νομίζω σύντομα θα τα ανακοινώσουμε όταν λίγο πάρουμε περισσότερο λίπος στη δουλειά μας. Θεωρώ ότι είμαστε πραγματιστές και όποιος είναι κοντά μας, που έρχονται αρκετά νέα παιδιά και αρκετοί επαγγελματίες κοντά μας, θα ζήσει αυτό που λέμε την αγάπη και την εξίσου επιθυμία να προοδεύσει όπως το θέλει και ο ίδιος. Που αυτό θεωρώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Κομπιούτερ υπάρχουν χιλιάδες. Άνθρωποι που να ονειρεύονται να σε δουν να πρωταγωνιστείς, θεωρώ ότι είναι περιορισμένη σήμερα στην αγορά. Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ για όλα όσα μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστώ. Και πριν φύγουμε, να σας κάνουμε και ένα μικρό δώρο για να μας θυμόσαστε. Α, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Χρειάζονται άνθρωποι επαγγελματίες. Κάντε ένα ιδιαίτερο επάγγελμα και ιδιαίτερη παρουσία. Νομίζω ότι είσαι άξιος συνεχιστής του Βαγγέλη του Σπύρου. Βέβαια. Δεν έχει παρατήσει δουλειά από ό,τι ξέρω, είναι ενεργός παίκτης, αλλά αυτός θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο για την ασφαλιστική αγορά. Δηλαδή, αυτά που έχει ζήσει και έχει βιώσει, θεωρώ κάπου πρέπει να καταγραφούν, διότι αυτή η ασφαλιστική αγορά έχει μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολλές παραστάσεις να πει. Εδώ έχω και τον πρωτεργάτη των ασφαλιών. Τον έβαλα προχθές, μόλις το έβαλα, διότι σκέφτηκα κάποια πράγματα που έχουμε ζήσει μαζί και σκέφτηκα ότι θα πρέπει και η αποχώρησή του από τον ασφαλιστικό χώρο και ίσως αργότερα από ότι σε δύσκολες θέματα υγείας σου περνάει στη ζωή, θα πρέπει να πάρει την ιδιαίτερη τιμή. Θα πρέπει να τη ζήσει την ιδιαίτερη τιμή. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξανασυμβεί. Αυτό το μοντέλο που λέγεται Κοντομινάς δεν θα ξανασυμβεί. Έχει φτιάξει όλους εμάς και όλη την ασφαλιστική αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς.